Της έγινε αγαπημένη συνήθεια. Ο λόγος για την πεδοσφαιρική ομάδα της Νέας Σαλαμίνας, η οποία κέρδισε χθες βράδυ τον τέταρτο στη σειρά τίτλου πρωταθλήματος. Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, η ομάδα του Αντώνη Κωνσταντίνου νίκησε για τέταρτη φορά φέτος την ανόρθωση με 3-2 σετ, συνεχίζοντας την κυριαρχία της στο άθλημα. Είχαμε αρκετές απουσίες, αρκετές ταλαιπωρίες, αλλά τα παιδιά ήταν παλικάρια, πολέμησαν, κέρδισαν τα πάντα, ανάτρεψαν όλα τα προγνωστικά που μας ήθελαν να χάνουμε. Φέραν τη Σαλαμίνα εκεί που αξίζει, πρώτη. Οι Ερυθρόλευτοι της Αμοχώς του κατάφεραν να ξεπεράσουν τα σοβαρά προβλήματά τους και παρά τις πολλές δυσκολίες που συνάντησαν, διατηρήθηκαν στην κορυφή του Κυπριακού βόλεϊ. Είναι γι' αυτόν τον λόγο που ο τίτλος αυτός είναι για αυτούς ο πιο γλυκός. Όταν είχαμε χάσει τρία παιχνίδια, κάποιος, ο γυμναστής και ο φίλος μου, ο Χρήστος Χαλιδαμιανού, είχε πει αυτό είναι το πιο γλυκό πρωτάθλημα. Και όντως είναι το πιο γλυκό πρωτάθλημα. Οι πρωταθλητές αφιέρωσαν τον τίτλο στην αγαπημένη τους πόλη, τον κόσμο τους και τον συμπαίκτη τους Δώρο Τσολιά. Θα ήθελα και εγώ να το αφιερώσω στο Δώρο Τσολιά, διότι πράγματι φάνηκε τόσο πολύ άτυχος αυτήν την χρονιά. Ευχαριστούμε τον προπονητή μας, την εφορία που μας στήριξε, όλη την ομάδα που είναι εδώ. Αποδείξαμε ότι πραγματικά έχουμε πολλές δυνατότητες και τον κόσμο της Νέας Σαλαμίνας που σήμερα έδωσε το παρόν της. Οι επιτυχίες της ποδοσφαιρικής ομάδας της Νέας Σαλαμίνας αποτελούν το καλύτερο παράδειγμα για την ποδοσφαιρική ομάδα που δίνει αγώνα για παραμονή στην πρώτη κατηγορία. Ας είναι αυτή η επιτυχία παράδειγμα και για την ποδοσφαιρική μας ομάδα.